Αυτά είναι λεφτά, Στέργιο μου. Καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. 270 εκατομμύρια για 5 χρόνια. Να τα αφήσω. Τι βγάζεις. Τι βγάζεις. Τι βγάζεις. Με σωστό προγραμματισμό και όχι σπατάλες. Συμμαζεμένα πράγματα. Ναι, 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 ναι. Έτσι, λοιπόν... βάζεις και στην άκρη μερικά. Λοιπόν. Πρέπει να κάνεις καλό κουμάντο που λέει. Καλό κουμάντο. Πρέπει να πάρεις έναν λογιστή. Ένα καλό, έναν οικονομολό. Ξέρω πως οικονομικό σύμβουλο. Αυτά εδώ. Δεν σ' άκουσα, Γιώργο, συγγνώμη. Λέω πρέπει να πάρεις έναν οικονομικό σύμβουλο. Λέω καλό. Εσένα πάρω. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Σε 10 χρόνια θα ψάχνουμε δουλειά πάλι. Ωραία, δεν πειράζει. Λοιπόν, για πες τι γίνεται εκεί. Μια φορά ζούμε. Για συμβόλαια μιλάμε και εκεί, για λεφτά προπονητή. Μιλάμε, για μεταγραφές. Πρώτα όμως για την προπόνηση θα μας πεις, ναι. Βιερίνια ξενοδοχείο, από Δευτέρα μάλλον. Δεν ευδοκίμησε η επιδημή του Αντρέ να επιστρέψει από σήμερα. Δευτέρα. Περιμένουμε τον Γκούρτιτς στην απογευματινή προπόνηση. Το Μπίσεσβαρ την Δευτέρα. Ο αρχηγός ακολουθεί δικό του πρόγραμμα, Στέργιο, ο Αντρέ. Ναι, 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 ναι. Δικό του, okay. Το αποφασίστηκε να μην παρθεί το παραμικρό ρίσκο. Ναι, ναι, ο ίδιος πάντως θέλει να πει όσο γίνεται γρηγορότερα. Λογικό είναι. Αγαπάει το ποδόσφαιρο. Δεν θα παίζει ακόμα για 3-4 χρόνια. Θέλει να το ζήσει και εδώ στην Ολλανδία. Να είναι στο χορτάρι όπως όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές. Αντρέ Ρικάρντο Κάργας, ατομικό, όπως χθες το απόγευμα, καθώς μπήκαν τελευταίοι, είναι λίγο πίσω, χρειάζεται λίγο μια ειδική διαχείριση. Πάει αυτό το διαδικαστικό. Προπόνηση και το απόγευμα, στο δροσερό σήμερα Άπλντορ, λόγω της χθεσινής νεροποντής, ασκήσεις τακτικής και σήμερα και δύο ενδεκάδες ενώψεις του αυριανού θηλυκού, τις οποίες θα σας πω σε λίγο, καθώς δεν έχω τώρα τις σημειώσεις μου. Τις έχω αφήσει λίγο στο αυτοκίνητο, γιατί είναι δεκάδες και δεν θυμάμαι απ' έξω, να μην κάνω κανένα λάθος. Σαφώς και έχει ενδιαφέρον το αυριανό φιλικό. Οι άνθρωποι εδώ του αθλητικού κέντρου, να σημειώσω ότι αρχίζουν ήδη και στείλουν τους πάγκους, τα βαρέλια με τις μπύρες. Φαντάζομαι τα κρέατα θα έρθουν αύριο, γιατί περιμένουν πολύ κόσμο και θέλουν να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα και από τους φίλους της Χρόνικεν. Και από τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα είναι πολύ περισσότεροι σίγουρα από ό,τι ήταν προχθές στο φιλικό με την Go Ahead Eagles. Αυτά αύριο, να δούμε πόσοι θα είναι, τι κλίμα, προμηνύεται έτσι ένα μικρό παρτάκι και πριν το παιχνίδι και μετά, αν κρίνουμε από αυτά που γίνανε στο γήπεδο που είναι 20 χιλιόμετρα, στο οποίο είναι το φιλικό, το προχθεσινό. Αυτή είναι καλύτερη ομάδα και από τους προχθεσινούς. Κοίταξε, τερμάτισαν πάνω κάτω στις ίδιες θέσεις, αλλά έχουν περισσότερους έμπειρους παίκτες. Και αν μη τι άλλο, και σαν όνομα είναι λίγο πιο εμπορικό. Της Γκρόνιγκεν ή Χρόνιγκεν ή δεν ξέρω πώς άλλως τη λένε. Δεν θα είναι πολύ καλύτερη, αλλά νομίζω ότι και ελπίζουμε όλοι και προπονητής λίγο να ζωρίσουν το ΠΑΟΚ περισσότερο από ό,τι τους ζόρισαν ή τις Go Ahead Eagles. Θα δούμε, είπαμε, δύο ενδεκάδες. Ο Λίρατς ήταν εκτός και σήμερα, για να τελειώσουμε με τα δικαστικά. Αυτό το διάστημα που υπέστη στο παιχνίδι με την Go Ahead. Πότε θα επιστρέψει θα το δούμε, αλλά δεν φαίνεται να έχει προκύψει πολύ μεγάλη ζημιά στο πόδι του Λευτέρη Λίρατς. Λοιπόν, ολοκλήρωσα το πρόγραμμά μου το πρώτο, άρα οτιδήποτε ερώτηση θέλει, εδώ είμαι, αφού πω ότι συμπληρώνουμε και στο απόγευμα η λυμένη απόφαση για ανανέωση, πρόωρια ανανέωση των συμβολέων των Λίραντ στην Κάρα, γιατί είναι λίγο αδικημένοι οι ποδοσφαιριστές με βάση και την προσφορά τους. Αυτοί οι δύο λοιπόν θα ανανεώσουν, αν όλα πάνε καλά, το επόμενο διάστημα με αυξημένες τις αποδοχές, γιατί δικαιωματικά θεωρούνται πλέον βασικά κομμάτια της ομάδας. Υπήρξε ένα τέταρτο του Μπότο με τον Τσόλακ. Φαντάζομαι μπορούμε να καταλάβουμε το πνεύμα της κουβέντας. Το λέγαμε και μαζί προχθές ότι θα υπάρξει κουβεντολόι με τον Τσόλακ. Και από τον Βοντή και από τον Μπότο. Ότι εδώ είναι καλά, δεν θα σε αδικήσουμε. Α, ψήσιμο εννοείς. Να περάσουν τα μάτια με τη Λεύσκη. Ορίστε. Ψήσιμο εννοείς. Ναι, ψήσιμο, ναι, ψήσιμο. Ουσιαστικά ψήσιμο είναι.
δεν πήγα να στήσω αυτή, αλλά καταλαβαίνω ότι το κλίμα αυτό θα ήταν το πνεύμα της κουβέντας. Ότι εδώ είμαστε, αν δούμε στην πορεία ότι βρίσκουμε κάποιον άλλον θα φύγει, αλλά τώρα κατάλαβε και εμάς ότι η ομάδα είναι θετικός, χρειαζόμαστε, σε πιστεύουμε κτλ. Καλή προπόνηση σήμερα έκανε ο Φιλίππε Σουάρες, μακάρι να συνεχίσει γιατί είναι ένα παιδί που ο ΠΑΟΚ επένδυσε αρκετά πάνω του και μέχρι στιγμής δεν έχει πάρει τα αναμενόμενα. Και μια και μιλάμε για Τσόλα, και εγώ και σήμερα διέκρινα ένα ποδοσφαιριστή που αυτό που είχε να κάνει στην προπόνηση το έκανε. Δεν είδα ούτε βαρεμάρα, ούτε κάποιο υφάκι, ούτε μούτρα, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, είναι επαγγελματίας και αυτό πρέπει να κάνει μέχρι τη στιγμή που θα αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Αν αποχωρήσει φέτος. Με τον ΠΑΟΚ δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος. Ναι, ναι. Υπάρχει επίσης τυλιμμένη απόφαση να γίνει προσπάθεια να ανανεωθεί το συμβόλαιο του Ντόγκλας Ακούσο, καθώς μπήκε στο τελευταίο χρόνο. Το λέω συνεχώς, δεν ξέρω αν θέλει ο Ακούσο να μείνει στον ΠΑΟΚ. Αυτός. Λοιπόν, δεν το ξέρω. Δεν μου έχει δείξει εμένα ότι κοιμάται συχνά με τον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν προτάσεις όπως προκύπτει για την απόκτησή του, αλλά δεν ήταν αυτές που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Και σύν της άλλης τον εκτιμάει πολύ ο Λουτσέσκο. Αλλά πρέπει να πάρθει εδώ απόφαση, Γιώργο. Το να μείνει παίκτης και το Δεκέμβριο να μπορεί να συμφωνήσει με οποιαδήποτε ομάδα ελληνική ή ξένη χωρίς το ΠΑΟΚ να πάρει ευρώ το επόμενο καλοκαίρι, γερή να είμαστε, δεν το βρίσκω λογικό. Εντάξει, είπαμε, το έλεγα και με τον Κώστα νωρίτερα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 1η Ιουνίου, καλό μήνα να σας ευχηθώ. Καλό μήνα. Άρα μέχρι 31 Αυγούστου, αν και νομίζω μέχρι 15 το Σεπτέμβριο θα είναι η περίοδος αγορών, έχουμε 2 μήνες γεμάτους, 2,5. Ναι. Άρα το ρόστερ θα δημορφωθεί, δεν θα γίνει έτσι. Μπορεί να αποχωρήσει ο Μιχάη, μπορεί να αποχωρήσει ο Αγούστο, μπορεί φυσικά ο Τσόλακ, μακάρι να αποχωρήσουν ο Τέιλο, ο Ρομούρ και ο Ζαμπά, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει απόλυτα τίποτα. Κανένα ενδιαφέρον από καμία ομάδα για την απόκτησή τους. Είναι θέμα γιατί μόνο λίγα θα κοστίσουν στον ΠΑΟ. Και η στόχευση είναι, από ό,τι καταλαβαίνω τα συμφραζόμενα Γιώργο, ο ΠΑΟ να τελειώσει τη μεταγραφή του Νάρεϊ και να τελειώσει έτσι τον πρώτο κύκλο μεταγραφών του. Ξέρω ότι αυτό που λέω δεν πολύ αρέσει. Ναι. Αλλά εγώ αυτό αφουγκράζομαι. Ότι πάμε να πάρουμε τον Νάρη, να τελειώνουμε. Δεν εκφράζει την ανησυχία ότι κάτι μπορεί να χαλάσει. Και μετά, λίγο πολύ βλέποντας και κάνοντας. Αμυντικό. Σε πρώτη φάση, ξαναλέω. Αμυντικό σε πρώτη φάση, όχι. Σε δεύτερη φάση. Θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουν ανοίξει οι μεγάλες αγορές. Και δεν έχουν διαμορφωθεί ισορροπίες. Αν ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να προκύψουν παίκτες που δεν υπολογίζονται από την Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία ασφαλώς. Οπότε να πάρουμε και τον Άρη, να συμμαζευτούμε λίγο, να μπει και ο Μπίζεβαρ από τη Δευτέρα και ο Κούρτης από σήμερα και μετά να δούμε πώς μπορούμε πουλώντας να αγοράσουμε κάτι άλλο. Αυτό είναι το έργο, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό είναι το έργο. Δεν ξέρω πώς ακούγεται, πώς δεν ακούγεται, αλλά αυτό εγώ ψυχανεμίζομαι και καταλαβαίνω, ξαναλέω, από τα συμφραζόμενα. Ναι, εντάξει. Κάτι ξέρουν. Κάτι βλέπουν. Γιατί το ρόστερ έχει πολλούς παίκτες, αλλά δεν έχει την ποιότητα που πρέπει να έχει, θα πω εγώ. Γιατί αριθμητικά τώρα που μιλάμε, υπάρχει ο Ίγκασον, υπάρχει ο Μιχάη, υπάρχει ο Κουλιαράκης, υπάρχει ο Παναγιώτου, υπάρχει ο Κάργας. Άρα αριθμητικά είναι 5. Ποιοτικά φτάνουνε, όχι. Ο Νάσμπεργκ ακόμα στην Νορβηγία. Είναι και ο Νάσμπεργκ. Σου λέει ο Μπότο με τον Νάσμπεργκ 6. Τι να πάρουμε ρε φίλε, 7. Εγώ θα πω ναι να πάρεις και εδώ. Και μετά να δεις πόσα ξεπορτωθεί συμβόλαια. Βέβαια αυτό το λέω εγώ. Ναι. Πάρε και εδώ και μετά να δεις πόσα τους κάνεις 6. Μπορεί να σου πει ο μεγαλομέτοχος, τι να κάνουμε ρε παιδιά, να πάρετε 8 στόπερ. Πώς θέλετε να πάρετε, αν ήμουν εγώ ή Ιβάν Ζαβίδης. Και πες μου εσύ αν υπάρχει απάντηση στον ιδιοκτήτη. Ο Μιχαηλίδης πότε επιστρέφει προ τη σύμφωνα με... Α, και ο Μιχαηλίδης είναι εκτός. Κάτι άκουσα
Σεπτέμβριο, εκεί να αρχίσει να μπαίνει με την ομάδα. Εντάξει. Είναι και τόσο νεξίως, αλλά δεν υπολογίζεται φυσικά για κανένα από τα ευρωπαϊκά μάτς του Αυγούστου. Ναι. Δεν το συζητάμε, και του Ιουλίου. Τώρα αυτό που είπες, ναι, σ' άκουσα νωρίτερα κιόλας και το είπαμε και πριν, το είπες και πριν από λίγο, για Μουρκ και Τέιλορ. Αυτοί είναι, τους ενημέρωσαν ότι δεν συνεχίζουν με την ομάδα, δηλαδή ότι πρέπει να βρουν ομάδα. Πώς έγινε αυτή? Βεβαίως. Όχι, είναι ενήμεροι, παιδιά, βρείτε ομάδα. Ναι, σε νίξει κάποιο ζαμπά, Είναι και ζαμπά, ναι. Αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι σοβαρό που να βάλει και τον ΠΑΟΚ στη διαδικασία, γιατί ασφαλώς αν έρθει μια ομάδα και πει δεν θα δίνουμε ευρώ, και πώς θα παίρνει ο Τέλος 400.000, πάλτε εσείς τα μισά, να βάλουμε τα άλλα μισά, δεν θεωρείται και σοβαρή πρόταση. Τώρα αν φτάσει ο ΠΑΟΚ στο Αμίν, είναι 31 Αυγούστου αυτή η κουβέντα, δεν ξέρω πώς θα κάνει, αλλά σήμερα που μιλάμε ο ΠΑΟΚ παραχωρεί, αλλά δεν ξεπουλάει κιόλας για ένα κομμάτι ψωμί. Το ίδιο ισχύει για τον Μουρ, το ίδιο ισχύει και για τον Τέιλορ Μουρ και θα πάνε για όλους αυτούς τους τρεις. Πάντως για τον Μουρ μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν δείχνει να τον υπολογίζει βασικό, πρώτη αλλαγή, δεύτερη αλλαγή ο Λουτσέσκου πέρσι. Νομίζω αυτό έγινε εξ ανάγκης. Ναι. Δεν έγινε κατ' επιλογή. Ναι. Και μάλιστα ήταν και μια δαπανηρή μεταγραφή ο Μουρκ, ο Αντιπέλκας. Ο Αντιπέλκας, κλαίει η μάνα του Πελέ. Ο Αντιπέλκας. Αναγνώρισαν πολύ εκ των υστέρων την αξία του Πέλκα. Που δεν είναι ο Εμπαπέ, αλλά και το δεύτερο του ΠΑΟΚ είναι το ποδοσφαιριστής. Δεν κατά ψέματα. Εντάξει. Αυτό δείχνει οι εκπρόσωποι των παιχτών. Και ο εκπρόσωπος του Μουρ και οι εκπρόσωποι των Ζαμπά και Τέιλορ να βρουν ομάδες για τους πελάτες τους. Να παίξουν ποδόσφαιρο, να πάρουν τα χρήματα. Εκτός αν κάποιος από τους τρεις θέλει να κάθεται όλη τη χρονιά και να παίρνει τα χρήματα. Το έχω ξαναπεί, είναι αναθέτητο δικαίωμά τους. Ναι, βέβαια. Και νόμιμο. Δεν κάνουν κάτι παράνομο. Του Μουρ τι συμβόλαιο είναι, πάνω κάτω. Ο Μουρ, χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 4 εκατοστάρικα. 5, εκεί, θα δείτε κλίμακα είναι. Μάλιστα. 4 εκατοστάρικα είναι του Τέιλορ, πάμε στα 9, έτσι μπακάλικα. Ναι. Ο Ζαμπά είναι στα 7-8, βάλε και την εφορία τους. Ευχαριστώ πολύ, 2 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Όλοι ήταν στον πάγκο, στο πηγείο στην άκρη. Χρωστάω ενδεκάδες για το αυριανό φιλικό. Λοιπόν, η μία ομάδα, Κοτάρσκι, ο οποίος συνεχίζει να μην ακούγεται στην προπόνηση. Θα το βρει και αυτό, να λίγο να κατευθύνει τους αμυντικούς, λίγο να γίνεται πιο αισθητή η παρουσία του. Ο Τζί μας θα είναι στα δεξιά, ελήψη του Λίρατζι. Ίγκασον Κουλιεράκης, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Τσαούς της αριστερά. Βάμπα Κούστο, τα χαφ. Ζήφκο Βικαντρίγια, Κουαλιάτα, Καντουρί, πίσω από τον Ολιβέρα. Αυτή είναι μία δεκάδα που είδαμε σήμερα εδώ στο Άπελτον. Κουαλιάτα, Καντουρί, μισό λεπτό. Κουαλιάτα, Καντουρί, πού? Ο ένας που ο άλλος. Κουαλιάκα αριστερά, όπως από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, ο Καντουρί στο 10 και ο Αντρίγια στα δεξιά. Ναι. Λοιπόν, η δεύτερη ενδεκάδα με Ζήφκο Ζήφκοβιτς κάτω από τα δοκάρια, τον Σάστρε στα δεξιά, τον Ράφα Σοάρες στα αριστερά, τον Μιχάη Μάτιο του Παναγιώτου στα στόπερ, Τσιγκάρας Δάντας, οι δύο κεντρικοί χαφ, ο Λάμπρου στα δεξιά, ο Φιλίπε στο Άρε στο 10 και ο Κωνσταντέλια στα αριστερά. Ή μπορεί να δούμε και το αντίθετο, να δούμε τον Κωνσταντέλια στα δεξιά, πώς επί το πλήσιον εκεί τον χρησιμοποιεί ο Λουτσέσκου και ο νεαρός αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά και το Λάμπρο αριστερά. Και στην κορυφή ο Αντώνιο Τσόλακ. Αυτές είναι οι δύο ενδεκάδες που καλώς εχόντων των πραγμάτων θα δούμε αύριο το μεσημέρι στο φιλικό με την Κρόνικεν. Και το λέω καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί στις προηγούμενες δοκιμές είδαμε Ζήφκοβιτς και Κοτάρσκι και τελικά ο προπονητής επέλεξε Ζήφκοβιτς και Ταλιχμανίδη στο φιλικό με την Go Ahead Eagles. Μάλιστα, άρα θα δούμε Κοτάρσκι σίγουρα. Πρώτο, δεύτερο, εμείς θα δούμε. Σίγουρα δεν το ξέρω. Φαντάζομαι πως ναι, κατά 95%. Ναι. Γιατί το περιμέναμε, ξαναλέω, και προχθές. Αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα του. Ωραία.
να δούμε λίγο και τον Κοτάρσκι για ένα ημίχρονο. Θα έχει ενδιαφέρον. Τι ώρα, 4.30 αύριο. Ναι, ναι, σωστά. Τέλεια. Παραλιάτο και τα λοιπά. Κινητά. Μια χαρά και λίμπερο στα αυτιά. Να σε καλά. Στέργιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.